παραστάσεις και ένα μοναδικό θέαμα. Στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο δεύτερο φεστιβάλ Bollywood και πολυπολιτισμικών χωρών. 200 χορευτές κάνουν την ανατροπή σε μια συνάντηση Ανατολής-Δύσης. Guest stars Sunny Singh, Άννα Δημητράτου και το διάσημο Utpab Group από την Ινδία. Το Bollywood ήρθε στην Αθήνα. Μυστήριο, μαγεία, αισθησιασμός με φόντο τον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Το δεύτερο φεστιβάλ Bollywood ενώνει Ανατολή και Δύση στο ιστορικό θέατρο Δώρα Στράτου. Στις δύο μοναδικές παραστάσεις του φεστιβάλ, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Ιούνιου, περισσότεροι από 200 χορευτές από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν μοναδικούς χορευτικούς συνδυασμούς και σύνολα. Το Κύριακο λοιπόν χορεύουμε όλοι με ειδικούς ρυθμούς και όχι μόνο στο δεύτερο Bollywood and Multicultural Festival στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα έρθουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό, από την Ινδία, από την Πορτογαλία, από την Δανία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από την Αρμενία. Έτσι, θέλουμε να περάσουμε και αυτό το μήνυμα. Έτσι, παιδιά, ο χορός ενώνει τους ανθρώπους. Ο αστέρας του Bollywood, Sunny Singh, με 52 ταινίες στο ενεργητικό του, θα διδάξει τον αυθεντικό χορό στους επισκέπτες του φεστιβάλ, που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 15 διαφορετικά σεμινάρια από κορυφαίους δασκάλους. Η αλήθεια είναι ότι η ινδική κουλτούρα και η ελληνική μοιάζουν πάρα πολύ. Αυτή τη χαρά που έχουμε και εμείς οι Έλληνες σαν λαός, την έχουν και οι Ινδοί. Και έτσι οι κουλτούρες κάπου συναντιόνται και εκεί. Και οι χοροί μοιάζουν, έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, ελληνικοί χοροί με τους Ινδικούς. Οπότε δεν είναι καθόλου δύσκολο για κάποιον να μάθει Ινδικούς χορούς. Παρουσιάσεις, διαλέξεις, μπαζάρ και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων θα ενθουσιάσουν τους λάτρες της ινδικής βιομηχανίας κινηματογράφου, αλλά και εκείνους που θέλουν να μοιηθούν στα μυστικά και τις τεχνικές του μοναδικού αυτού χορού. Πολύχρωμη, φαντασμαγορική και γεμάτη χορό ήταν η χθεσινή βραδιά στο ιστορικό θέατρο Δώρα Στράτου. Μια συνάντηση Δύσης και Ανατολής γεμάτη μυστήριο, μαγεία και αισθησιασμό. Μουσικές και χοροί από την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Αμερική και τη Λεκάνη της Μεσογείου με έμφαση στις κοιτίδες του ελληνισμού. Πληθώρα χαρακτηριστικών από μια διαφορετική κουλτούρα στις τέχνες αλλά κυρίως στο χορό, το Bollywood. Καλησπέρα Ελλάδα. Μαζί με την παράσταση, τα χειροκροτήματα του κοινού έκλεψε και ο πρώτος διαγωνισμός χορού Bollywood στην Ελλάδα. Έχουμε ένα νέο είδους χορού, το οποίο είναι ένα μείγμα από τα διάφορα είδη κλασικού ειδικού χορού. 200 χορευτές από όλο τον κόσμο παρουσίασαν μοναδικούς χορευτικούς συνδυασμούς, ξεσηκώνοντας το κοινό. Ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών και διάσημων χορευτών. Πέρσι, εδώ τέτοιο καιρό, λέγαμε ότι το φεστιβάλ αυτό θα γίνει θεσμός. Το πιστεύαμε και βλέπετε ότι πράγματι αρχίζει να γίνεται θεσμός. Απόψε το φεστιβάλ κλείνει για φέτος τις πύλες του με μία ακόμη παράσταση γεμάτη ήχο και φως.